Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σας έχω κοντά μου τον Κυριάκο Κερανόπουλο! Ευχαριστώ. Να πούμε στους τηλεθεατές, αν και σε έχουμε ξαναδεί, είδανε δεξιά και αριστερά σε τηλεοπτικές εκπομπές, να τα λέμε και αυτά. Να πούμε ότι ασχολείσαι με τις δημόσιες σχέσεις, με fashion show, με διαγωνισμούς ομορφιάς, έχεις και τηλεοπτική εκπομπή, να τα λέμε όλα. Έχεις κάνει πάρα πολλά και συνεχίζεις να κάνεις. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για σένα. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει κάνεις πολλά, τα κάνεις γιατί σ' αρέσει. Έτσι. Και όταν περνάει και το πλήρωμα του χρόνου και η ηλικία μεγαλώνει, κάνεις πολύ πιο πολλά πράγματα. Γιατί βλέπεις ότι έχεις πρώτο την εμπειρία και βλέπεις τι λείπει από την αγορά. Ή την τηλεοπτική ή την αγορά του showbiz. Έτσι ακριβώς. Οπότε έχεις και την εμπειρία και το κάνεις αυτό. Θα μεγαλώσω κι εγώ που θα πάει. Είσαι μικρούλα και θα μείνεις η αιώνια μικρούλα, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, αλλά έχω μείνει αρκετά. Αφού σε ξέρω, μικρούλα είσαι. Εσύ με έχεις γνωρίσει, να το πούμε στους τηλεθεατές, να ξέρετε ότι ο Κυριάκος Κερανόπουλος με ξέρει από τα πρώτα μου βήματα τα τηλεοπτικά. Και μάλιστα ήταν δίπλα μου, είχε σταθεί. Γιατί εγώ ήμουν και στις αρχές μου τότε. Και σου είχα πει ότι είσαι πολύ τσαχπίνα και κυνήγα την τηλεόραση γιατί αυτό σου πάει. Το είχε πει. Το είχε πει και. Είναι πριν πόσα χρόνια, αλλά το έχω πει. Και ένα χειροκρότημα γιατί το καταφέραμε. Ακόμα εδώ είμαστε. Εσύ έχεις ένα του ότι κυνηγάς τη δουλειά. Άνθρωποι που κυνηγάνε τη δουλειά, γιατί τους αρέσει και δεν κοιτάνε μόνο τα χρήματα, πάνε μπροστά. Όταν κοιτάς όμως πρώτα τα χρήματα και μετά τη δουλειά, αυτό δεν συμβαδίζει. Ναι, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις, να τρέξεις. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Έτσι. Μα στην αρχή είχα ρίξει πολύ τρέξιμο και αυτά. Αλλά μου ήρθανε όλα. Όλα μαζί και εννοείται τα δεχόμαστε όλα μαζί. Θέλω να μου πεις, να δούμε και φωτογραφικό υλικό που έχουμε, γιατί η παραγωγή έκατσε και έψαξε το προφίλ σου και βρήκε εδώ ένα σωρό φωτογραφικό υλικό. Άπειρο. Άπειρο, ναι. Θέλω να μας πεις για αυτά που βλέπουμε. Αυτή είναι η Μουσαρέφακα, η πρώτη τουρκάλα τραγουδίστρια που ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια. Εδώ ο Μάκης ο Βελαπρότας με τον Τέρι Χρυσό. Είναι πάρα πολλές φωτογραφίες από ένα αρχείο πάνω από 40 με 50 ετών. Εδώ η Βικτόρια Σίλβερ τότε που τη φέραμε για τα fashion show της MED σε εταιρεία μαγιό και σωρούχων. Ωραία. Είναι παλιές φωτογραφίες. Εδώ με τη Μιμή Ντενής πάλι σε μια παρουσία ενός βιβλίου ενός φίλου μου. Είσαι με πάρα πολύ αξιόλογα άτομα. Κοίτα λίγο, όταν. Εδώ είναι η ταινία που έκανα με τον Γιώργο τον Παπαφεβόρου, το Τσάο Ιτάλια που έπαιξε στους κινηματογράφους. Τώρα σωρούμε άρια, δεν θα προβαστά πω. Ναι, αυτή ταινία αυτό δεν το ξέρα. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Με τον Γιώργο τον Παπαθεοβόρου έγινε μια έπαιξη στους κινηματογράφους σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά λόγω κορονοϊού δυστυχώς κάποιες ταινίες σταματήσανε στο ξεκίνημά τους. Αλλά τώρα ετοιμάζουμε μια άλλη ταινία, η οποία θα βγει τον άλλο μήνα, το μεθεπόμενο κινηματογράφους. Μήμο του κύκλου Στάρατε, που παίζουν μεγάλα ονόματα Έλληνες ηθοποιοί πολύ γνωστοί. Αν θες guest, ξέρεις. Τώρα τελείωσε, το επόμενο. Δεν πειράζει. Στο κλείνω από τώρα για το επόμενο. Εδώ είναι με τη Μιμή Ντενίση και την Τζένι Ρουσία σε μια ταινία που είχα παίξει εγώ σαν ηθοποιός. Κάποιος να τη φυλάει, που ήταν πρωταγωνίστρια η Μιμή Ντενίση. Έκανα και δημόσιες σχέσεις τότε. Εδώ η Μπάρμπαρα Μπουσέ που είχε παίξει και με τον Τζέμις Μποντ, που είχα κάνει όλη την παραγωγή εδώ στην Ελλάδα. Η δουλειά μου, άρα, από ό,τι βλέπεις, είναι εδώ η φωτογραφία είναι. Με το νούμερο ένα στον κόσμο ηθοποιώ το μαχητικό τεχνό, τον Ζαν-Κλοντ Βαν Ντάμ. Εδώ γυρίσματα από δικές μου παραγωγές και ταινίες. Είναι άπειρο το υλικό, δηλαδή ατελείωτο το υλικό. Εδώ όταν έμενα Αμερική στο Χόλιγουντ, λίγο πιο εύσωμος από ό,τι βλέπεις. Και χωρίς γένεια. Ναι. Εδώ με τον κορυφαίο τραγουδιστή του έρατα, Λευτέρη Πανταζή. Έτσι. Ποιος είναι και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Εδώ είναι αποκαλυστία το The Best Model of Greece, το οποίο το ετοιμάζω τον άλλο μήνα και στην Αθήνα και η πρώτη νικήτρια θα πάει σε μεγάλα καλλιστεία στο εξωτερικό. Ωραία. Ένα χειροκρότημα! Εδώ με τον Νίκο το Βέρτη σε ένα βίντεο κλιπ με τον αείμνηστο Μανώλη Τζιράκη που είχαμε κάνει τη δουλειά. Εδώ εντάξει, πλάνα από δουλειές, από φωτογραφίες. Εδώ η νούμερο ένα και αυτή η κορίτσι του James Bond, μεγάλη παγκόσμια superstar η Ursula Andress που έχει αφήσει εποχή. Εντάξει, είσαι πιο μικρούλα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Του ξέρει αυτού. Τη θυμάμαι αυτή. Όπω ήξερε εγώ, διάσημου γλύπτε στην παρέα. Ναι. Κορυφαίου. Τον Εξοικία. Ο οποίο είναι και φίλο. Και είναι χαρά μου που τον είπε, δεν το ήξερα ότι είστε μαζί εδώ.
Όχι, χρόνια. Να ευχαριστώ, Κυριάκο. Κυριάκο, είσαι ένα εξαίρετος άνθρωπος, τον ξέρω χρόνια πραγματικά. Και από τις αρχές της γνωριμίας μας, χωρίς να με γνωρίζει και διαπροσωπικά βλέποντας την τέχνη μου, με πρόβαλε σε όπου μπορούσε βασικά περιοδικά. Και σου έκανα το πρώτο σου αφιέρωμα που σου είχα κάνει. Σωστά. Στο Penthouse, το δικό μου περιοδικό, που ήταν μηνιαίο. Ένα αφιέρωμα, να ξέρεις. Καλά, και εσύ μου πρώτη με έχεις βγάλει. Ναι, και εσύ μου έχεις βγάλει. Δεν τα λέμε όλα μαζί, για να έτσι. Απλά... Τώρα θα σε κυνηγήσουν, να ξέρεις, όσοι ασχολούνται με σώμη και... Ξέρουν. Αλλά έχουμε να το λέμε ότι ο Κυριάκος Κερανόπουλος έχει σταθεί στα νέα παιδιά, γιατί και εγώ όταν, ειδικά στα πρώτα μου βήματα, ξέρω ότι μου στάθηκες και εννοείται ότι... Έχω μία ικανότητα να καταλαβαίνω ποιο άτομο μπορεί να προχωρήσει, όπως ο ακτινολόγος ή ο γιατρός σκανάρει βλέποντας την ακτινογραφία ή μία φωτογραφία. Αυτή είναι η ικανότητά μου. Γι' αυτό είμαι και σε αυτό το χώρο τόσα χρόνια. Όπως για σένα, παράδειγμα, τώρα, γιατί είναι η δικιά σου εκπομπή, ναι. Δεν μιλάμε για κάποιον άλλον. Σε είπα από μικρούλα ότι έτρεχες, το κυνηγούσες, το ψάχνες. Παρόλα τα εμπόδια που έπρεπε να βρεις χορηγούς, άτομα να σε βοηθήσουν, να σε στηρίξουν, ναι. Και οικονομικά, γιατί μια εκπομπή για να γίνει θέλει και το οικονομικό, το οποίο είναι το βασικότερο. Εσύ παρόλα αυτά το έβαλες κάτω. Και αυτό είναι το καλό. Μετά από τόσα χρόνια, είπα βέλεμε τα χρόνια, ναι. Τώρα κάνεις δικιά σου εκπομπή. Αυτή είναι η μαγιά. Ότι ό,τι αγαπάς να μην το αφήνεις, να το κυνηγάς. Με το οποιοδήποτε τίμημα. Τίμημα εννοώ ότι υγεία, τρέξιμο, οικογένεια που δεν μπορείς να κάνεις, πάρα πολλά προβλήματα, να είσαι κοινωνική, να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Έχει τύχει. Έχω αντιμετωπίσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εδώ, βράχος. Μπράβο σου. Έχουμε κρατήσει. Ένα χειροκροτήριο. Και έχεις και ομάδα όμως, γιατί κρατιέσαι και μια καλή ομάδα η οποία βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω, στην αρχή που ξεκίνησα, στα πρώτα μου, δεν είχα ξεκινήσει με ομάδα, αλλά στην πορεία, επειδή μου άρεσε αυτή η συζήτηση να, και η προσπάθεια να γίνεται ομαδικός, είπα θα βάλω παιδιά δίπλα μου να είμαστε μαζί. Και μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει μια μεγάλη πλέον οικογένεια που έχουμε δεθεί μεταξύ μας και έχουμε κρατήσει για χρόνια, δηλαδή κάποια παιδιά είναι χρόνια και πάμε μαζί ομαδικά. Σε βλέπω, οπότε τους ξέρω. Ναι. Και για πες μας εξοικία μας. Η ομαδικότητα πραγματικά στην εκπομπή είναι καταπληκτική. Γνωριζόμαστε χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι πάντα χαμογελαστή, πάντα ευθυμή και βλέπουμε ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία. Είναι μέρος της προσωπικότητάς της και δεν είναι και άτομο που κοιτά να προβάλλεται μόνο εαυτός της. Πάντα υποστηρίζει και άλλα καινούργια άτομα και αν θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Και αυτό είναι προτέρημα στις ημέρες μας που όλοι κοιτάνε να αυτοπροβληθούν. Και είναι και θέμα χρόνου να πάει και σε μεγαλύτερο κανάλι. Γιατί ακούγεται τώρα είναι με μια ομάδα νέων παιδιών που ετοιμάζει, δεν θέλω να πω τώρα ποιο. Ξέρω αυτό, τα ξέρει γιατί ασχολούμαι και με την Εσπρέσο, την εφημερίδα που τη στηρίζει, ειδικά την εκπομπή και την ίδια. Ότι ακούγεται ότι κάτι πολύ καλό ετοιμάζει με μια ακόμη ομάδα. Τώρα είναι η δικιά σας ομάδα. Είναι άλλη ομάδα, δεν ξέρω, αλλά αυτό το λέω πρώτος. Πάλι πρώτος. Εκείνη θα κρίνει για την πορεία της εκπομπής της και φυσικά η εκπομπή είναι δικιά της. Αλλά πάντως μέχρι τώρα η κοπέλα έχει αποδείξει εξαίσια και σαν προσωπικότητα και σαν παρουσία και σαν άνθρωπος. Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Yes. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και να σας τονίσω και σε εσάς που βρισκόσαστε εδώ, απλώς μου αρέσουν καινούργιες ιδέες, να δείχνουμε κάτι καινούριο, να συζητάμε. Μας έχεις τη δύναμη να το κάνεις, γιατί είσαι νέα κοπέλα και έχεις τη δύναμη με την ομάδα που έχεις να μπορέσετε να φτιάξετε τα θέματα. Και μακάρι να γεράσω και έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι, τι. Να γεράσουμε όλοι μαζί, παρέα. Τι. Έτσι. Να τα λέμε κιόλας. Θα αργήσεις ακόμα. Τι. Εννοείται. Τι, θα αργήσω, ναι, μάλλον είπανε. Αλλά γιατί όχι. Και σε πρόβαλε και σένα ο Κερανόπουλος. Εδώ έχουμε και τη μάλαμά μας, να συστήσουμε εδώ το κορίτσι μας. Η οποία κάθεται και ήσυχη τόση ώρα. Γιατί μας ακούει, δεν μας ξέρει, οπότε ακούει... Τώρα γνωριστήκαμε. Και σαν ψυχολόγος είναι χαρακτηριστικό μου να κάθομαι και να ακούω. Αυτό είναι το. Και επαγγελματίας. Αμπτή. Θέλω να μιλήσουμε για σένα. Τα κορίτσια που έχετε επιλέξει, μας έλεγε και η Αλεξάνδρα Ανδρέου ότι θα έχετε συνεργασία. Η Αλεξάνδρα Ανδρέου πάντα συνεργάζουμε μαζί. Είναι μια λύση αξιόπιστη, γιατί ήταν και αυτή πρώην μοντέλο με πάρα πολλές εμπειρίες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες. Έτυχε να συνεργαστούμε τα πολύ καλά χρόνια με τον αείμνηστο τον Σταύρο τον Αλατά,
ο οποίος δυστυχώς είναι μακριά και μας βλέπει από ψηλά. Ό,τι σοου κάνω, ό,τι εκδήλωση κάνω, συντονίζει η Αλεξάνδρα. Είναι ένας ακόμη διαγωνισμός στο The Best Model of Greece, το οποίο το κάνω εγώ και πάρα πολλά χρόνια, και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη που είναι και καταγωγή μου, γι' αυτό πάντα το κάνω και πάνω. Φέτος θα ξεκινήσουμε πρώτα από την Αθήνα, γιατί λόγω κορονοϊού με τα προβλήματα και με τα μέτρα που έχουν γίνει δεν μπορούμε να κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς. Έχουν δηλώσει συμμετοχή ως τώρα πολύ ωραίες κοπέλες από 16 ετών μέχρι και 23, γιατί βάζουμε και πιο μικρούλες λόγω ότι έχουμε και το τίτλο της Miss Young. Ευτυχώς μια μεγάλη μου συνεργασία που κάνω με τον πρόεδρο των καλλιστείων GSLS, τον Γιώργο τον Κούβαρη, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή δουλειά με τα καλλιστεία και στέλνει την πρώτη εκπρόσωπο μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ωραία. Στο Miss Universe. Και από εκεί και πέρα η κοπέλα που θα βγει στο The Best Model of Greece έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ 5 ευρωπαϊκών πόλων, θα δούμε ανάλογα τα μέτρα, για να πάει και αυτή με τη σειρά της σε ένα διαγωνισμό. Οι ήδη κοπέλες και από το Star GSLS έχουν πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Όπως και εγώ τόσα χρόνια θέλω μια κοπέλα είτε στα Βαλκάνια είτε στην Ευρώπη. Το καλό είναι ότι δηλώνουν κοπέλες. Αυτό είναι καλό με τα καλλιστεία που ξανά έγιναν της μόδας. Λόγω ότι όταν προβάλλονται και σε μεγάλα κανάλια είναι μεγάλη προβολή. Μας στηρίζουν όλα τα media της Ελλάδος ή τα site. Έτσι. Και πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για τα νέα κορίτσια που κυνηγά το όνειρό τους στον χώρο της μόδας αλλά και της φωτογραφίας. Να πάρουν κάποιο τίτλο ή και να μην πάρουν, πάλι μπορούν είναι να. Είναι και εμπειρία. Ναι, δεν είναι μόνο τίτλο, είναι ότι κάποιο που δεν παίρνει τίτλο μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση. Έτσι. Και έτσι είναι. Αν παλεύεις. Εννοείται ότι είσαι καλεσμένη, Βαρφής, θα σε βάλω και κριτική επιτροπή γιατί μου το λες χρόνια. Ναι, και σου έλεγα, είσαι πολύ μικρούλα ακόμη γιατί μπαίναν μεγαλύτερη ηλικία άτομα στην επιτροπή. Τώρα τα πράγματα είναι πιο απλά γιατί έχουν καταργηθεί από κάποια παλιά στερεότυπα. Οπότε θα σε πω πότε είναι τα καλλιστεία. Εννοείται ο φίλος μου εδώ εξεκέσει, ετοιμάζει ήδη ένα γλυπτό για την πρώτη νικήτρια. Δεν ξέρω αν στο είπε, το μιλούσαμε έξω. Όχι. Πριν μπούμε μέσα στα backstage. Α, τα κανονίζω, το οποίο θα είναι για την πρώτη νικήτρια, θα πει αυτός καλύτερα, μην τα πω εγώ. Ένα μεγάλο δώρο για την ομορφιά και εφόσον θεωρεί το γλύπτης του ερωτισμού, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και για αυτόν. Είναι πολύ ωραία γλυπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δει δουλειά του και το έχω ξαναπεί και. Έχω πάθει πλάκα. Βασικά στη συνέχεια της εκπομπής που θα μιλήσουμε και για τα δημόσια έργα, όταν θα παρουσιάσουμε που είναι για δημόσια έργα που κάνουμε μια κάποια κριτική κτλ. Παρουσιάζω και τρία έργα μου, ένα που έχει πάρει η Χίλαρη Κλίντον και ένα απικό μνημείο, ώστε όταν μιλάω και κάνω κριτική στα γλυπτά, δεν μιλάω απλώς ως πολίτης, μιλάω ως πολίτης, αλλά και ως εικαστικός κλασικής παιδείας. Και εγώ στα καλλιστεία τα ξέρεις, γιατί έχεις φύγει και έχεις παρακολουθήσει πολλές φορές, γιατί είμαστε και φίλοι πολλά χρόνια. Με ενδιαφέρει αυτό που λες, η παρέα, οι φίλοι να βοηθάνε όλοι, γι' αυτό και η Αλεξάνδρα με μια άλλη ομάδα κοριτσιών, παλιών στάρ και εμείς, βοηθάνε για να γίνει μια πολύ ωραία βραβιά. Τώρα φάνε και κλεισμένο το θυρών, φάνε για λίγα άτομα, σίγουρα φάνε για λίγα άτομα. Οπότε αναλόγως στα μέτρα που θα. Ναι, και θα το βούνε κάποιοι τηλεοπτικά ή φωτογραφικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα καλύψει το γεγονός. Έτσι ακριβώς. Θέλεις να πεις κάτι στους τηλεθεατές πριν περάσω στα καμαράκια μου, γιατί έχουν ετοιμάσει τη θεματολογία τους και πραγματικά θα μιλήσουμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα, για αγάλματα της Αθήνας. Και για το Ιαπωνέζικο κύκλο. Ιαπωνικό κήπο. Ναι, ναι. Που έχει γίνει τώρα στο Παγκράτη. Το έχω δει, έχω πάει. Ναι, ναι. Είναι κοντά στο εργαστήριό μου, βασικά. Το μόνο που θα πω είναι δύο πράγματα. Ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ο κόσμος να εμβολιαστεί για να μην έχουμε προβλήματα εμείς που κάναμε το εμβόλιο, αλλά μην έχουν πρόβλημα και οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, αλλά και επίσης τα μικρά παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και γυρνάνε σπίτι και κολλάνε τους παππούδες, γιαγιάδες, ακόμη και τους γονείς. Αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, η παρέα είναι ευχάριστη. Είδα και φίλους από τα παλιά και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Θέλω, αστέρια μου, να χαλαρώσω. Θέλω να πάω κάπου να ερμήσω. Έχετε να μου προτείνετε κάτι? Και όχι μόνο σε μένα, δηλαδή και στους τηλεθεατές. Γιατί κάποιος θα θέλει κάποια στιγμή να νιώσει μια χαλάρωση. Κάτι νομίζω έχουμε. Ναι, θέλω να μου προτείνετε κάτι, δεν μπορώ. Κάτι έχουμε συζητήσει τελευταία, γιατί έτυχε να είναι κοντά στο εργαστήριό μου. Τι? Κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας και έχει παίξει λίγο στα κανάλια. Έχουμε δανειστεί λίγο από το εξωτερικό κάτι. Ναι. Και το εντάξαμε στην ελληνική πολιτισμική μας υπόσταση, έναν Ιαπωνέζικο κήπο στο Παγκράτη.
πίσω, το, πίσω από την πινακοθήκη. Α, ωραία. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία από το μέρος του πλακόστρωτου που βγάλανε πολύ τσιμέντο και μπάζα από εκεί και βάλανε πάρα πολλούς θάμνους και αρκετά δέντρα, βάλανε το βοτσαλάκι, δώσανε λίγο την υφή του Ιαπωνέζικου κήπου. Φυσικά ένας Ιαπωνέζικος κήπος, γενικά ένας κήπος, επειδή έχω κάνει ασχοληθεί και εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία, πολύ θέλει ωραία. Χρόνο για να αναπτυχθεί. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα κριτική αρνητική, αλλά ούτε και θετική. Βασικά, σαν προσπάθεια, είναι θετικό. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος της μικρής λιμνούλας. Τώρα θα δείξουμε και φωτογραφίες από Ιαπωνέζικους κήπους στο εξωτερικό, όπως πρέπει να είναι σε μια... Εδώ έχουμε με γεφυράκι, αυτό δεν είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι, α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Φτιάξτε το. Η πρότασή μου, όπως βλέπουμε αυτό, τι συγκρίνω τώρα εγώ. Συγκρίνω εγώ έναν κήπο όπως το εξωτερικό που τον βλέπουμε έτοιμο. Το αυτό παρα... είναι στην Ιαπωνία. Αυτό μπορεί να είναι Ιαπωνία, κάπου αλλού. Το παράπονό μου με το συγκεκριμένο κήπο που είδαμε προλίγου στην Αθήνα, που περνάω κάθε μέρα από εκεί μπροστά, είναι ότι το μέρος του υδατός, το υδάτινο μέρος, είναι μικροσκοπικό. Σαν μια μπανιερίτσα. Κοίταξε εδώ τι ωραίο που είναι εδώ ένας κήπος άλλος. Θα ήθελα να κάνω κάτι πιο εντυπωσιακό. Πιο εντυπωσιακό από πλευράς νερού, με ένα γεφυράκι να πούμε, να βάλεις ψάρια κόη, τα οποία ζουν και το χειμώνα. Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην πάνε οι άλλοι να τα βγάλουν. Εντάξει, ή να τα πειράξουν. Υπάρχει κάμερες, υπάρχει κάποιος τρόπος. Βλέπουμε όμως το πέρα. Θα μου πεις, αν βάλεις και πετρούλες να προχωρήσεις, κάποιος μπορεί να πέσει μέσα. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Φυσικά αυτά είναι αβαθή, μην νομίζεις. Αλλά είναι... πολύ ωραία αυτά. Κατά τη γνώμη μου, έτσι θα έπρεπε να φαίνεται ένα τελικό ολικό ενός Ιαπωνέζικου κήπου. Να κάνετε κάτι τέτοιο. Ο δικός μας ο κήπος, λόγω αρχής, είναι ακόμα φτωχός, αν κάποιος περιμένει να δει κάτι τέτοιο. Δεν θα το δει. Θα ήθελα παραπάνω νερό. Ως προσπάθεια, είναι καλός. Ως προσπάθεια. Θα ήθελα όμως λίγο πιο πολύ εξοραϊσμό. Πιο πολύ Ιαπωνία. Εντάξει, τώρα εδώ λες είναι Ιαπωνέζικο ή δεν είναι. Έχουν δώσει στοιχεία. Έχουν δώσει στοιχεία, δεν αντιλέγω. Δεν είμαι πολύ αυστηρός ακόμα, γιατί αυτό θα το κρίνουμε παιδιά σε 2-3 χρόνια. Που θα έχουν μεγαλώσει τα φυτά και θα έχουμε δει στην ολότητα τις ανθισμένες αμυγδαλιές, τους θάμνους και θα μπορούσαμε να δούμε κάτι. Να, εδώ είναι η λιμνούλα. Για μένα είναι λίγο πολύ μικρή. Θα ήθελα να δω κάτι πιο εμφατικό. Κάτι πιο αλλά εντυπωσιακό, κάτι πιο μεγάλο. Είναι ωραία που τα παγκάκια είναι ξύλινα όπως είναι στην Ιαπωνία. Είναι ωραίο που έχει το βοτσαλάκι και προχωράς μέσα, έχει την αίσθηση του ζεν. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ωραία προσπάθεια. Δεν θέλω να είμαι πολύ αυστηρός. Εδώ? Εδώ αυτό δεν νομίζω να είναι δικό μας. Όχι, δικό μας είναι. Δικό μας είναι, δικό δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο υδάτινο χώρο. Δικό μας νομίζω είναι. Δεν ξέρω αν είναι το δικό μας στο παρκάκι, το δικό μου. Αλλά βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι μια ωραία προσπάθεια, την επικροτούμε. Θα θέλαμε να δούμε παραπάνω στην Αθήνα, συμφωνείς. Πες μας και εσύ τη γνώμη σου αναφορά τους κήπους, γενικά εθνικό κήπο και όλα αυτά. Τι θα περιμένεις να δεις. Πριν ξεκινήσει μάλλον μας, να πούμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε μία ηρεμία ακόμη και να πάμε εκεί. Παρόλο που δεν είναι όπως θα θέλαμε να είμαι. Όντως έχει. Όντως το καλό βράζει. Είναι ότι έχει κάποιο πράσινο, να λέμε και τα θετικά του, έτσι. Έχει το βοτσαλάκι, σε παραπέμπει σε κάτι άλλο. Σε παραπέμπει σε αυτό το ζεν που θέλουν να σου δώσουν οι Ιαπωνέζικοι κήποι, σε ένα αρχικό στάδιο. Έτσι. Μάλαμά μας. Είναι και αυτό βασικά που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, που είχαμε βγει, ότι είναι η φύση μέσα στην καθημερινότητα, είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, δεν είναι πολυτέλεια. Οπότε όταν βλέπουμε τέτοιες μικρές οάσεις ανά την Αθήνα, σίγουρα μας δημιουργεί έτσι ευχάριστα συναισθήματα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε ίσως σαν κοινωνία περισσότερο, είναι να το σεβαστούμε τον κήπο αυτόν, να τον προσέξουμε και να μην τον δούμε παρατημένο, όπως βλέπουμε δυστυχώς πάρα πολλά άλλα πάρκα της Αθήνας και κήπους. Και να το χαρούμε. Δηλαδή, αν μαζεύει ο καθένας μας το σκουπιδάκι του, θα παραμένει πάντα καθαρός. Οπότε... Θα μπορούσαμε να εξοραίσουμε και τον εθνικό μας κήπο ακόμα καλύτερο, δεν νομίζεις? Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Ο εθνικός δηλαδή, κήπος... Έχουμε ένα τεράστιο εθνικό κήπο, τεράστιο εθνικό κήπο και βλέπεις ακόμα κάτι καταστάσεις β' τριτοκοσμικές γάμμα, μπορούμε να πούμε. Και λες τώρα εδώ γιατί αυτή η λινούλα είναι παραμελημένη. Εδώ γιατί είναι τόσο φτωχό. Τι συμβαίνει. Αυτό υπάρχει και είναι τουλάχιστον κοντά 200 χρόνων. Δεν είναι και. Ναι. Ο εθνικός κήπος των παιδιών του Άρης γενικά έχουν προδιαγραφές. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι άλλο τώρα, επειδή τυχαίνει και μιλάμε και για πράσινο. Τυχαίνει κάποιοι φίλοι μου επιχειρηματίες να βάζουν στο μαγαζί απ' έξω γλάστρες με λουλουδάκια για να είναι πανέμορφα στο πεζοδρόμιο
ή στο μαγαζί να κάνουν, ξέρεις, μικρά, πώς να το πω. Σαπακαράκια. Ναι, γεμάτο λουλουδάκια. Και τυχαίνει σε μια κάμερα, έχουν πιάσει κάνα δυο φίλοι μου γυναίκες μεγάλης ηλικίας που πάνε και τα βγάζουν και τα βάζουν στην αυλή τους. Μην πάτε να τα ξεπατώνετε, ρε παιδιά, των ανθρώπων τα λουλούδια. Το κάνουν για να ομορφαίνουν τη γειτονιά σας. Μην πάτε να τα ξεπατώνετε. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλετε να φυτέψετε, πείτε στον ιδιοκτήτη, ξέρεις κάτι, να κόψω λίγο έστω να βγάλει κάτι ρίζες αυτό. Εγώ πιστεύω μπορεί να σας το κάνει και δώρο. Έξω, αλλά μην πάτε τώρα να τα καταρχήν σας βλέπουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα υπάρχουν κάμερες παντού, βασικά είναι σαν χλάμα. Έξω το εργαστήριό μου, έχω μαρμάρει ένα παρτεράκι. Και είχα βάλει βασιλικό. Δύο φορές εξαφανίστηκε. Λέω τέλος. Θα βάλω ένα φυτό που δεν του δίνει σημασία, αλλά να είναι φυτό. Δηλαδή εντάξει. Μου πήραν ένα από τους βασιλικούς που κάνουν πόσο ένα ευρώ, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό. Περνάς από εκεί πέρα, αλλά στις γειτονιάς. Πένα, χάιδευε τον, έκοψε κανένα φιλαράκι, κανένα πρόβλημα. Μην τον ξεριζώνεις. Ναι, είναι αμαρτία. Το κάνει ο άλλος για να ομορφύνει τη γειτονιά. Να μυρίζεις κι εσύ λίγο πράσινο. Μην πας. Ή κάποιοι που το ξεπατώνουν απλά γιατί το ξεπατώνουν, χωρίς λόγο. Μια φίλη μου που δεν θέλω να πω πια και τι επιχείρηση έχει, έβαζε η γυναίκα αυτό που λες με τα πύληνα αυτά, λουλούδια. Λοιπόν, κατά το χέρι. Ένα-δύο χρόνια λουλούδια το ένα τέλος της τα παίρνανε. Παιδιά, επειδή άφηνε έξω το βράδυ τη γλάστρα. Μα γιατί, να γίνει αυτό. Δε. Μετά αναγκάστηκε και έβαλε κάτι που είναι σαν κάκτη, που είναι αντιαισθητικό. Δεν είναι τόσο. Δεν έτσι εύκολα. Έχουν αγκαθάκια. Και δεν σ' αρέσει και να το πάρει κιόλα και αυτό. Να, αλλά γιατί να μην αφήσετε να υπάρχει κάτι ωραίο από γειτονιά σε γειτονιά. Έτσι. Να κάνει ζημιά για το ένα ευρώ, ας πούμε. Όλοι θα ανέβουμε μαζί και η ψυχολογία μας και να μυρίζουμε το πράσινο. Εγώ και όταν να περνάω από το λάστιχο μέσα στι καφετέρια που λες και έχουν βασιλικό ή δυο μου οτιδήποτε, τι κάνω. Περνάω και το χαϊδεύω. Και αυτό βγάζει τη μυρωδιά, το χαϊδεύω και είναι ωραίο. Λέω η καφετέρια μου έχει αυτό το νερό βασιλικό. Δεν πάω να το κλαβδέψω. Το αγαπά, δεν το κόβει. Ξέρει τι θέλω να φυτέψω. Νυχτολούλουδο. Υπέροχο. Ωραία και μυρίζει πολύ ωραία. Φανταστική, ναι, φανταστική η μυρωδιά. Σας δίνουμε και ιδέες. Γεια σας, λοιπόν, Νυχτολούλουδο. Πάμε να συνεχίσουμε το θέμα σας. Μην την προτιμάτε. Θα μιλήσουμε για το θέμα της τέχνης. Για την τέχνη, για την ψυχολογία μας. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζουμε. Παίξε τεχνίδι. Ωραία. Στην ουσία θέλω να πω ότι η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια και είναι ανάγκη. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δίνει μορφή σε κάτι άμορφο, μία κάλυψη της ανάγκης του εαυτού να εκφραστεί. Και πόσες φορές στη θέα ή στο άκουσμα κάποιων ανθρωπίνων δημιουργημάτων έχουμε νιώσει ηθική ανύψωση. Πάρτε για παράδειγμα τους πολέμους. Πολύ συχνά τραγουδάγανε διάφορα ανεβαστικά, να το πούμε, τραγούδια, ώστε να ανέβει το ηθικό στους στρατιώτες και να παλέψουν με μεγαλύτερο θάρρος. Ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι, όταν είμαστε χαρούμενοι, βάζουμε μουσική, τραγουδάμε, χορεύουμε. Όλα αυτά είναι τέχνη. Μην μπερδεύεστε, μην ξεγελιέστε. Και ειδικά όταν μιλάμε για φυσική τέχνη, όπως είναι τα γλυπτά, οι πίνακες, ακόμα και τα κοσμήματα. Πόσες φορές μπορεί να δούμε κάτι και να το κοιτάξουμε με δέος, να νιώσουμε αυτή την αγαλίαση στην ψυχή μας. Η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής να παράγει και να δώσει σχήμα σε άλλες σκέψεις και συναισθήματα είναι μαγική. Η ύμνηση της ομορφιάς, η ανάδειξη των ανθρώπινων στιγμών και καταστάσεων είναι φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι έμφυτη ανάγκη να εκφραζόμαστε και η τέχνη είναι το εργαλείο για να το κάνουμε. Ο Σαλβαντόρ Νταλί, για παράδειγμα, ζωγράφιζε ρολόγια να στάζουν και ήθελε έτσι να δηλώσει το χρόνο που τρέχει και ότι τίποτα δεν μπορεί να του ξεφύγει. Συγγνώμη. Και η τέχνη βασικά είναι αυτό. Απελευθέρωση, έκφραση, αγάπη, ζωή. Δεν σε περιορίζει, σου δίνει το χώρο και το χρόνο να εξελίξει την προσωπικότητά σου δίχως τα πρέπει και τα μη που καμιά φορά όλοι έχουμε. Και είναι και από την κοινωνία κάποιες φορές, αλλά και από μέσα μας. Η τέχνη βοηθάει τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους, απελευθερώνει από το άγχος, να το έχετε υπόψη σας, και οθεί τη δημιουργικότητα να αναδυθεί στην επιφάνεια. Η ανθρώπινη δραστηριότητα απελευθερώνει, η στροφή στη δημιουργία βοηθάει τον εσωτερικό πόνο να εκφραστεί και γι' αυτό είναι πολύ σύνηθες σε ψυχικά ασθενείς να έχουμε ένα πολύ έντονο πρόγραμμα δημιουργικότητας και τέχνης μέσα για να βοηθήσουμε σε αυτήν την ηρεμία, ας πούμε, και να έρθει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση γαλήνης και είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας. Αποψηλώνει τον άνθρωπο από τα αρνητικά συναισθήματα. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Εσύ τι κάνεις για να έρθεις σε γαλήνη? Εγώ συνήθως χορεύω.
Ειδικά όταν είμαι πολύ λυπημένη, βάζω κάποιο τραγούδι που με ανεβάζει και χορεύω. Σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να μην με βλέπει κανένας, δεν με νοιάζει πουθενά. Μπράβο. Τι είμαι και τι κάνω. Χορός, παιδιά, για μένα είναι έκφραση. Χορός. Τώρα εγώ θα το πάρω ως εικαστικός. Έχω βάλει μια επικεφαλίδα στο θέμα που μιλάμε. Το οποίο επειδή βλέπω είμαι ως ακαδημαϊκά κλασικός εικαστικός σε αυτή την παρουσίασή μου, θα είμαι καταιγιστικός χήμαρος όσο αφορά την τέχνη. Εγώ το σαν τίτλο μπορώ να πω η κακοδαιμονία της εξουσιάζουσας μέτριοκρατίας κατατρέχει την αριστεία. Τι θέλω να πω. Βλέπω ότι υπάρχουν άριστοι καλλιτέχνες και προχωρούν κάτι το πολύ λίγο για την κοινωνία μας. Το πρόβλημα με την άκρως ποτοποριακή τέχνη σε δημόσιους χώρους είναι ότι προβάλλεται ο εσωτερικός κόσμος του κάθε καλλιτέχνη εκφράζοντας αποκλειστικά τον δημιουργό και όχι την κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση φυσικά αφήνει το πολύ κοινό τις περισσότερες φορές αμέτωχο, μη εύκολο να κατανοήσει και προφανώς παραμένει πλήρως απαθής. Αντιθέτως, ένα κλασικό εργοτέχνης είναι η προσέγγιση του καλλιτέχνη στην ψυχολογία και φυσιολογική ιδιοσυγκρασία των περισσότερων ανθρώπων και γι' αυτό συγκινεί. Επίγεινες συνειδητοποιήσουν οι κυβερνώντες ότι δεν πρέπει να έχουμε ειδήμονες για να κατανοήσουν ένα εργοτέχνης. Τα περισσότερα πρωτοποριακά έργα τέχνης ανήκουν στις προσωπικές συλλογές και αίθουσες τέχνης. Όταν προσεγγίζουμε το κοινό με ένα δημόσιο έργο, έχουμε υποχρέωση να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό στην ιδιοσυγκρασία, ψυχολογία, αξιακές αρχές που διέπουν μια κοινωνία. Είναι ανάρμοστο και ασέβεια προς το κοινωνικό σύνολο να εξυπηρετούνται και να επιβάλλονται ιδιαίτερες άκρως προσωπικές εκφράσεις ως κάτι αποδεκτό από το σύνολο. Και μιλάμε εννοείται για το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, που είναι. Θα τα δείξω και αυτά. Μια προσωπική. Τις περισσότερες φορές η πρωτοποριακή τέχνη αποτελεί μια ψυχολογική επιβολή με σκοπό την βίαιη αποδοχή από την κοινωνία, έχοντας αποτέλεσμα τον πνευματικό βιασμό της κοινωνίας. Λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, δηλαδή μου τα λες λίγο. Ναι, ακαδημαϊκά. Ναι, να καταλαβαίνει για ο κόσμος. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα θέλουμε λίγο πιο απλοϊκά. Ναι. Νοούμε ότι όταν μας αναγκάζουν σε δημόσιο χώρο να δούμε μια τέχνη συγκεκριμένη. Και σύνδεση είναι πρωτοποριακή που πρέπει να είσαι ειδήμων. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Ο μέσος άνθρωπος δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις τέχνης. Όταν βλέπουμε κάτι που πρέπει να είσαι ειδήμων για να το καταλάβεις, αντί να μας δημιουργήσει αυτό το δέος που είπαμε πριν, που προκαλεί τέχνη, μας δημιουργεί μια κατάσταση απάθειας, ίσως και αηδίας κάποιες φορές. Και ένα δημόσιο έργο πρέπει να είναι αποδεκτό από τον Δήμο και όχι από μόνο μία μικρή εκπαιδευμένη ομάδα ειδικών στην τέχνη. Θα πρέπει και εγώ και εσύ, ο καθένας μας, να μπορεί να το αντιληφθεί όπως τον βλέπει στον δρόμο. Και συμφωνώ απόλυτα. Σαν να λέμε, κλείνοντας το θέμα μας εδώ πέρα, θέλουμε να απευθυνθούμε στους ηθήνοντες, νόες, που αποφασίζουν για το τι πρέπει να έχουμε ως οικαστική παρέμβαση σε αυτή τη δύσκολη λέτε χώρα. Λέτε τις ιδέες σας με λίγα. Τις ιδέες μας, γιατί πρέπει να προτείνουμε. Εγώ είπαμε είμαι κλασικός, άρα λογικό είναι να απαιτώ κάτι κλασικό όπως έχουν όλες οι μεγάλες πόλεις στον κόσμο. Ακόμα και πρωτοποριακές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν βλέπουμε να έχουν σπασμένα γάλματα κτλ. Τόσο πολύ όπως έχουμε σε αυτή τη χώρα. Λες και είμαστε Σουηδία ή. Χωρίς να θέλω να δείξω τους Σουηδούς. Αλλά έχουν μια κλασική ιστορία. Είναι βασικά αυτό που θέλει να πει, φαντάζομαι, ο Ξυκίας. Αν μας εκφράζουν, δηλαδή αν κάνουμε μια δημοσκόπηση στον δρόμο, τα γλυπτά που έχουμε σε κοινή θέα, στα δημόσια σημεία, μας εκφράζουν σαν ανθρώπους, σαν κοινωνία και σαν χώρα, ή είναι κάτι που δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή εμείς μαζί του. Και κάθε φορά έχω σαν ερώτηση, έχουν σκεφτεί ότι αυτά που βάζουν ως σε δημόσια θέα έχουν περάσει από καμιά τοποθέτηση, έχουν αφουγκραστεί το κοινωνικό συνέστημα πριν τα τοποθετήσουν σε μια δημόσια προβολή και μια μόνιμη βάση. Μήπως μία απλή δημοσκόπηση θα μας έσωσε από όλη αυτή την κατακραυγή που δεχόμαστε. Ειδικά με το τελευταίο. Και κάνετε. Ως πότε θα αποφασίζετε για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό δυστυχώς είναι συνήθες. Ας πάμε τώρα σε μερικές εικόνες που έχουμε να δείξουμε. Εδώ βλέπουμε αριστερά την Μαρία Κάλλας της Αφροδίτης Λίτη που έχει ξεσηκώσει το Πανελλήνιο και δεξιά η Κάλλας της Πολίνας Κασιμάτη, η οποία βλέπουμε ότι είναι μια Κάλλας που θυμίζει Κάλλας. Βλέπουμε στις επόμενες φωτογραφίες τη Μαρία το ίδιο γλυπτό, που μάλλον πιο πολύ μας τρομάζει, δεν μας βγάζει αυτή την καταπληκτική ερμηνεύτρια. Πάμε σε φωτογραφία της πραγματικής Μαρίας Κάλλας που ακολουθεί. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι εμπνεύστηκε υποτίθεται από αυτή την σκηνή. Εγώ δεν βλέπω καμία σύγκριση. Δεν βλέπω μια γλυκύτατη δυναμική καλλιτέχνηδα, παρόλο που είναι σε μια στάση σοβαρή.
δεν έχει σχέση με το άλλο που μου θυμίζει, λες και απαιτεί να σου παίξει ξύλο επειδή περνάς από μπροστά της. Πάμε στην επόμενη, που βλέπουμε μια... θα μπορούσε να ήταν αυτό σε γλυπτό, ας πούμε. Βλέπεις μια Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει. Πάμε στο επόμενο, που έχουμε τον έφηπο Αλέξανδρο του Γιάννη Παπά, ένα κλασικό έργο στην Αθήνα, που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια αποφασίσαν να τον βάλουν στο Δήμο μας. Πάμε στο επόμενο, που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, έργο του μεγάλου γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, που εδώ το συμφωνώ, το επικροτώ. Και πάμε στο επόμενο, που είναι του ιδίου γλύπτη, το Μουσείο Πεσών των Αεροπόρων, που εδώ πέρα με τρομάζει και μου δημιουργεί δυσφορία. Βλέπουμε ο ίδιος γλύπτης έχει δύο αντίπαλες προσεγγίσεις. Στο επόμενο. Αυτό τι είναι τώρα, δεν κατάλαβα. Πεσμένος Ίκαρος. Ναι. Που εγώ βλέπω σαν νυχτερίδα, σαν έντομο, κάτι με τρομάζει. Α, σοβαρά, ο Ίκαρος. Δηλαδή η σχολή Ίκαρων τώρα που πετάει, πάει σε ένα έργο το οποίο γκρεμοτσακίζεται. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε τον Θησέα στην πλατεία Κοντζιά. Τι να πούμε τώρα, Θησέα. Εγώ βλέπω ότι είναι το νήμα μάλλον μέσα στο λαβύρινθο που μπερδεύτηκε. Πάμε στην επόμενη. Το επόμενο έργο είναι και το βλέπω γιατί περνάω. Στην πλατεία Ριζάρη. Αυτό λέγεται Δέντρο της Ειρήνης. Από τη γλύτρια Hedva Ser. Τέλος πάντων, τα λόγια είναι περιττά. Δέντρο. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε ένα πρωτοποριακό έργο που εδώ, ενώ είναι πρωτοποριακό, συμφωνώ. Δείχνει την κίνηση. Είναι του κριτικού γλύπτη Μανώλη Τζομπανάκη, το οποίο βλέπουμε ενώ είναι αφαιρετικό, δείχνει μια κινητικότητα που γιατί όχι, είναι αποδεκτό νομίζω στο μάτι του θεατή. Πάμε στο επόμενο. Τώρα πάμε σε κάτι. Το οποίο είναι στην εποχή μας τώρα, το 2001. Εμένα μου αρέσει αυτό. Καταπληκτικό, μπράβο, είδες σου αρέσει ένα. Δεν χάσανε σε ειδήμων. Είναι προς τιμή του Ποσειδώνος. Το μαύρο δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Ναι, έλαντε, δέντρο. Οι Ισπανοί το έχουν ανεγείρει. Αυτό είναι ύψος 4 μέτρα και 20 εκατοστά, μέσα στη θάλασσα. Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Λουίς Αρενσίμπε Μπατανκόν. Και βλέπουμε ότι είναι στη θάλασσα μέσα. Πάμε στο επόμενο. Πολύ γρήγορα στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, εδώ, Ποσειδώνας. Εδώ είναι ένα έργο, το επόμενο πάμε. Εδώ ένα έργο το οποίο είναι αυτό στη Δανία, είναι καταπληκτικό, που έχει κάνει με την τοπική μυθολογία. Κοιτάξτε πώς δένει με το περιβάλλον. Μετά από αυτό, ακολουθεί, για μιλάω ως εικαστικός, έργο δικό μου. Εδώ είναι αυτό, το βραβείο το έχει πάρει και η Χίλαρη Κλίντον με την Αρτέμιδα. Δεν θέλω να κάνω ένα περιευτολογό και να λέω, αλλά νομίζω είναι κλασικό. Εδώ είναι η Χίλαρη Κλίντον που λαμβάνει ένα βραβείο, τα βραβεία που έχω εγώ δημιουργήσει. Το επόμενο είναι ένα σύμπλεγμα Ολυμπιακό που είχα παρουσιάσει το 2003 με 12 αγάλματα. Αλλά ας βουτήξουμε στην πραγματικότητα που μας έχουν επιβάλει. Μια βουτιά στον κόσμο μας. Έρμου και βουλής του γλύπτη Κυριάκου Ρόκου. Ορίστε. Αποφασίστε. Ναι, μερικά αγάλματα να λέμε του στραβού το δίκαιο, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι εκφράζουν αυτό που εκφράζουν. Αλλά εξκέμου. Ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται όπως θέλει στο έργο του, έτσι. Δεν αντιλέγω. Αλλά από εκεί και πέρα δίνεις την ιδέα εσύ να γίνεται μια δημοσκόπηση σωστά. Μαζί με τη μάλαμα. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι ώστε να βγαίνει κάτι πιο, ακόμα πιο ωραίο προς τα έξω. Θα βάλουμε ένα καινούριο έργο στην πλατεία Τάδε. Αυτό είναι το έργο. Τι θέλετε ή δώσε 10 έργα και ας τον κόσμο να κάνει μια δημοσκόπηση. Τώρα η δημοσκόπηση γίνεται με ένα κλικ. Είναι λυπηρό να επιβάλλονται. Έτσι και από εκεί και πέρα δίνουμε τα φιλιά μας και κλείνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Στην πλατεία με το Ιαπωνέζικο κήπο. Για χαλάρωση.